Φαίνεται το 7 Δεκέμβρη, η ημερομηνία δηλαδή της, που σταματάει το lockdown στις 7 Δεκεμβρίου. Όλα δείχνουν ότι θα παραταθεί. Το καταλάβαμε και από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε δύσκολες ημέρες μπροστά μας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κατάσταση είναι οριακή, οριακά καλύτερη. Δεν θα πρέπει να μιλάμε με ημερομηνίες, αλλά με δεδομένα, ήταν η χαρακτηριστική έκφραση του Πρωθυπουργού, δίνοντας, όπως είπες και εσύ, έτσι το στίγμα του, ότι ίσως καθυστερήσουμε να ανοίξουμε. Έβαλε για μία ακόμα φορά, είναι η τρίτη φορά που βάζει φρένο στα σενάρια, Λίνα, ενώ μίλησε και για το εμβόλιο. Θα πρέπει να μείνουμε ασφαλείς, όλοι, είπε, μέχρι να έρθει στην Ελλάδα το εμβόλιο. Οι πρώτες παραλαβές φαίνεται ότι θα είναι στη χώρα μας στα τέλη του Δεκέμβρη. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε και για το πρώτο ελληνικό rapid test, λέγοντας ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει τεχνογνωσία και να μην είναι εξαρτημένη, μάλιστα, από άλλες αγορές. Για τις μόνες λοιπόν ημερομηνίες που μίλησε ο Πρωθυπουργός, Σοφία, ήταν για τις ημερομηνίες που θα έρθει το εμβόλιο στη χώρα μας τέλος Δεκεμβρίου. Για το τι θα γίνει με την άρση του lockdown δεν έκανε αναφορά σε ημερομηνία. Καμία. Είπε ότι αυτό δεν είναι θέμα ημερομηνίας, αλλά το πώς θα πάνε τα επιδημιολογικά δεδομένα. Και έχουμε πληροφορίες για το πότε θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση τι θα γίνει, πριν ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τι είπε συγκεκριμένα. Στην κυβέρνηση περιμένουν την εισήγηση των λοιμοξιολόγων, Λίνα. Μέσα στην εβδομάδα θα γίνει αυτή η εισήγηση. Οι πληροφορίες λένε ότι το αργότερο Τετάρτη ή Πέμπτη θα υπάρχουν και οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το αν τελικά θα αρθεί το lockdown στις 7 ή θα παραταθεί για μία εβδομάδα ακόμα. Καταλαβαίνεις ότι ένα κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα σχολεία. Υπάρχουν διαφορετικές εισηγήσεις από τους λοιμοξιολόγους. Κάποιοι λένε ότι θα μπορούσαν να ανοίξουν τα σχολεία, άλλοι όμως είναι εντελώς αρνητικοί, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει τα σχολεία να ανοίξουν πια στις 7 Ιανουαρίου, ώστε να αποφευχθεί όλη αυτή ο συνωστισμός που γίνεται έξω από τα σχολεία. Υπάρχουν επίσης και κάποιες προτάσεις για διαφορετικό ωράριο στο σχόλασμα των παιδιών. Δηλαδή, άλλα παιδιά να σχολάνε στη μία, άλλα στη μία μισή, άλλα στις δύο, ώστε να αποφεύγεται όλος αυτός ο συνωστισμός έξω από τα σχολεία. Μένει να δούμε τι θα εισηγηθούν τελικά οι λοιμοξιολόγοι και ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε. Η κατάσταση βαίνει οριακά καλύτερη. Έχουμε πια, εκτός από τη μείωση στα κρούσματα και τις πρώτες ενδείξεις, ότι αρχίζει σταδιακά να μειώνεται και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι έχουμε ακόμα μπροστά μας κάποιες δύσκολες μέρες. Και καθώς σε λίγο θα αρχίσει και αυτή η συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα βγούμε από τους αυστηρούς περιορισμούς, θέλω να τονίσω για ακόμα μια φορά ότι δεν πρέπει να μιλάμε με ημερομηνίες, πρέπει να μιλάμε με δεδομένα. Αυτά καθορίζουν την πολιτική μας. Το εμβόλιο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, θα είναι δωρεάν. Ο εμβολιασμός προφανώς δεν θα είναι υποχρεωτικός. Γι' αυτό όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσουμε την μάχη στην κοινή γνώμη για το πόσο απαραίτητο είναι να εμβολιαστούμε όλοι, πάντα με τις υπακούοντας τις κατευθύνσεις και τις εντολές που θα μας υποδείξει η Επιτροπή Εμβολιασμού.